Καλημέρα στην πεθέρα μου. Λοιπόν, δεν έχω ξυπνήσει τώρα. Έχω γυρίσει πριν από λίγο όμως σπίτι. Προσπάθησα να πάω για ένα πρωινό καφέ στο Κολωνάκι στο κέντρο. Ωραίο χέρι, δεν το ξέρω. Με το μωρό εννοείται και τη φίλη μου τη Μαρία, τη Μανδάνα. Την ξέρει την παγή εδώ πέρα. Είχε μαραθώνα. Ήταν όλα κλειστά. Μπλέξαμε στην κίνηση πάνω από μια μισή ώρα. Γυρίζαμε γύρω-γύρω στο κέντρο να βρούμε πού θα παρκάρουμε το αμάξι, πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, ξέρετε τι σκεφτόμουν, επειδή δεν έχω ανεβάσει τώρα για τον εξής λόγο. Δεν έχω μείνει στιγμή. Τρέχω πίσω από το μωρό, κλασικά ξέρετε οι μαμάδες τώρα γιατί περιγράφω. Και σκεφτόμουν το εξής. Υπάρχει κάποιο ωραίο, ωραίο έτσι, όχι τώρα αυτό πορτοκαλί, πράσινες καρέκλες, καφέ παιδότοπος. Να πηγαίνω κάθε μέρα ρε παιδάκι μου, να αφήνω τον μπάρι να παίζει με άλλα παιδάκια, να υπάρχει μια κυρία να τον επιβλέπει εκεί πέρα και να πει εγώ το καφέ μου πάρει. Καλημέρα στην πεθέρα μου. Λοιπόν, δεν έχω ξυπνήσει τώρα. Έχω γυρίσει πριν από λίγο όμως σπίτι. Προσπάθησα να πάω για ένα πρωινό καφέ στο Κολωνάκι στο κέντρο. Ωραίο χέρι, δεν το ξέρω. Με το μωρό εννοείται και τη φίλη μου τη Μαρία, τη Μανδάνα. Την ξέρει την παγή εδώ πέρα. Είχε μαραθώνα. Ήταν όλα κλειστά. Μπλέξαμε στην κίνηση πάνω από μια μισή ώρα. Γυρίζαμε γύρω-γύρω στο κέντρο να βρούμε πού θα παρκάρουμε το αμάξι, πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Τέλος πάντων, ξέρετε τι σκεφτόμουν, επειδή δεν έχω ανεβάσει τώρα για τον εξής λόγο. Δεν έχω μείνει στιγμή. Τρέχω πίσω από το μωρό, κλασικά ξέρετε οι μαμάδες τώρα γιατί περιγράφω. Και σκεφτόμουν το εξής. Υπάρχει κάποιο ωραίο, ωραίο έτσι, όχι τώρα αυτό πορτοκαλί, πράσινες καρέκλες, καφέ παιδότοπος. Να πηγαίνω κάθε μέρα ρε παιδάκι μου, να αφήνω τον μπάρι να παίζει με άλλα παιδάκια, να υπάρχει μια κυρία να τον επιβλέπει εκεί πέρα και να πει εγώ το καφέ μου πάρει.